Τώρα επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Παραμένουμε στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ και του διαλόγου, της συζήτησης που έχει ανοίξει εκ νέου για τη μετακίνηση όλου του φορέα της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ στα δυτικά της πόλης. Μια συζήτηση που πάει πολύ πίσω με αφορμή την ΕΞΠΟ το 2008 που διεκδίκησε η χώρα μας. Ο κύριος Τάκης Δούμας τώρα, ο οποίος είναι μελετητής και αρχιτέκτον πολεοδόμος, είναι μαζί μας μέσω σύνδεσης Skype και θα δούμε την άλλη πλευρά τώρα του, γιατί πρέπει η ΔΕΘ να μείνει στο χώρο της, στην ιδιοκτησία της και να προχωρήσει το σχέδιο ανάπλασης. Καλησπέρα κύριε Δούμα, καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Φαντάζομαι κύριε Δούμα, ακούσατε τον κύριο Ιωαννίδη, είναι και ο δήμαρχος ο οποίος μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου του βρίσκεται η περιοχή όπου επρόκειτο σύμφωνα με το αρχικό πλάνο να μετεγκατασταθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εκεί στη Σύνδο. Κάτι που σήμερα πλέον και από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 εγκαταλείφθηκε ως ιδέα. Σήμερα όμως επανέρχεται. Και επανέρχεται τώρα με τις φάσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κύριε Δούμα. Και το σημειώνω, ναι, αυτό. Είναι αλήθεια. Γιατί τώρα και όχι νωρίτερα, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το θέμα της ανάπλασης. Τώρα, κοιτάξτε, χωρίς να το βάζω πολιτικά σε εσάς, χρονικά, ναι, εννοώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη, ναι, κυβέρνηση. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, το ερώτημα γιατί τώρα και όχι τη στιγμή που ήταν η διαβούλευση είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το κάνετε σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανοίξει ξανά το διάλογο αυτόν σε αυτή την κατεύθυνση και με αυτά τα δεδομένα τώρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, δύο διακυβερνήσεις της χώρας από το 2015 ουσιαστικά και μετά, μεγάλες πλειοψηφίες οι οποίες τις εξέλεξαν όμως. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε δηλαδή για κυβερνήσεις οι οποίες είχαν νομιμοποιητική βάση. Προσδιορίσαν ότι πρέπει να παραμείνει το εκθεσιακό κέντρο στη θέση του, βασιζόμενοι σε δύο πράγματα. Σε μία μελέτη βιωσιμότητας την οποία έκανε ο φορέας και όχι το κράτος, και θα σας πω αργότερα τι εννοώ με αυτό, και απέδειξε ότι με αυτή τη μελέτη που έκανε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, δεν πρέπει να μετακινηθεί για πολλούς λόγους. Ένας εκ των σοβαρότερων λόγων είναι η βιωσιμότητά του, δηλαδή η απομάκρυνσή του από την έδρα του, από την ιστορική του έδρα, όπως έχει αυτή καταγραφεί από το 1925 έως το 2012-13 που έγινε αυτή η μελέτη, προσδιορίζει ότι αν θα μετεγκατασταθεί, αν θα απομακρυνθεί από αυτή την έδρα, τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Τα αποτελέσματα είναι υπέρ της βιωσιμότητας. Γιατί αυτό, δεν θα γίνονται εκθέσεις, δεν θα έρχονται. Όχι. Κοιτάξτε, η μελέτη βιωσιμότητας. Προσπαθούμε να το καταλάβουμε λίγο. Όλοι να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Πώς λειτουργούν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε λοιπόν πολιτικές αποφάσεις κυβερνητικού χαρακτήρα. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, έχει ένα όραμα. Δημιουργεί ένα αφήγημα. Έχει τεκμηρίωση, δεν έχει τεκμηρίωση, κανείς δεν κάθεται να το κρίνει αυτό επιστημονικά. Αλλά αυτό εδώ το πράγμα ενδεχομένως παίρνει, δημιουργούνται διάφορες επιτροπές οι οποίες προσπαθούν αυτό το πράγμα να το τεκμηριώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει μια ισχυρή νομιμοποιητική βάση από τις εκλογές, θεωρείται ότι αυτές οι κυβερνήσεις έχουν τα οράματα και τις στοχεύσεις για να υλοποιούν τα γεγονότα και την πρόοδο, να στοχεύουν στην πρόοδο της χώρας. Άρα ως εκ τούτου, αυτή είναι μία πλευρά και η άλλη είναι η πλευρά κάποιου φορέα ο οποίος μέσα σε όλη τη δυσκολία που βιώνει, που βίωνε, προσπαθεί να καταλάβει τι του συμβαίνει και προσπαθεί να καταλάβει τι μπορεί να κάνει για να συνεχίσει να υπάρχει. Καταλαβαίνει λοιπόν με δεδομένα που γίνονται αυτές οι μελέτες βιωσιμότητος, οι οποίες είναι επιστημονικές μελέτες, ότι όλα τα στοιχεία συνενούν, όλα τα οικονομικά στοιχεία συνενούν στην παραμονή του στον χώρο. Και έχει ως παραδείγματα διάφορες αντίστοιχες ιστορικά εκθεσιακά κέντρα που από την απομάκρυνσή τους από τον χώρο τον ιστορικό κατέρευσαν. Ουσιαστικά. Μπορούμε να δώσουμε ένα ή δύο τέτοια παραδείγματα. Το έχει δώσει κατ' επανάληψη ο πρόεδρος της ΔΕΘ τα παραδείγματα αυτά, διότι είναι και ο καθήλυν αρμόδιος, δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν ασχολούμαι με τη ΔΕΘ ως επιστημονικό αντικείμενο ως προς τη βιωσιμότητά της. Ασχολούμαι εγώ με τα πολεοδομικά δεδομένα, δεν ασχολούμαι με τα επιχειρηματικά δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μελέτη. Ωραία, τότε επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Δούμε, να θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Έχετε πολεοδομικό δεδομένο άλλου εκθεσιακού φορέα σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πόλης? Θα έλεγα ότι μάλλον τα περισσότερα βρίσκονται τώρα μέσα στον αστικό ιστό, είναι στο κέντρο της πόλης.
Στον αστικό στο κέντρο της πόλης, ναι, προφανώς δεν παίζει, δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία. Η ιδιαιτερότητα όμως είναι αυτή που σας περιέγραψα. Είναι η ιδιαιτερότητα της ιστορικής έδρας ή της απομάκρυνσης από την ιστορική έδρα. Σε έναν εντελώς καινούριο χώρο, ενδεχομένως, με καλύτερους όρους ή με χειρότερους. Αποδείχθηκε λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα. Δεν θα ξεχάσω τον πρόεδρο της ΔΕΘ, ο οποίος κατ' επανάληψη, με διάφορες ευκαιρίες που του δόθηκαν, έχει πει ότι ο πρόεδρος των διεθνών όλων των εκθέσεων του κόσμου, ένας Ιταλός νομίζω είναι, δεν θυμάμαι το όνομά του, όταν είχε έρθει εδώ στη χώρα το 2015, 16, 17, όταν γίνονταν όλες αυτές οι διαδικασίες και οι κουβέντες, τους είχε συστήσει πραγματικά να διαφυλάξουν την έδρα, τον χώρο τους δηλαδή, να αναπλάσουν τον χώρο τους και να παραμείνουν σε αυτό, διότι θα είναι καταστροφικό. Και τους έφερε όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα. Αλλά σας λέω ότι για αυτά τα γεγονότα και τα δεδομένα θα ήταν καλύτερα να απευθυνθείτε στον κύριο Τζίκα, ο οποίος έχει να σας δώσει όλα αυτά τα παραδείγματα και είναι γνώστης του θέματος. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι αυτή η μελέτη βιωσιμότητας δεν την έκανε ο φορέας και την κράτησε για τον εαυτό του και ως θέσπατο την έβαλε μπρος να την υλοποιήσει, να ζητήσει ορισμένα πράγματα. Την έθεσε υπόψη και των φορέων της πόλης εκείνη την εποχή, οι οποίοι απεφάνθησαν ότι συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Και συμφωνούν όλοι οι φορείς της πόλης, το 2012 τώρα μιλάω, 13 αν θυμάμαι καλά, και όλοι οι φορείς της πόλης είπανε, συνένεσαν ότι η έκθεση θα πρέπει να μείνει στη θέση της. Πότε το είπαν αυτό? Όταν λοιπόν είχαν ξεπεραστεί ή απομυθοποιηθεί μια σειρά πράγματα. Και αρχίζει λοιπόν αυτό που εγώ σε κάποιο άρθρο με αυτές τις μέρες το ονόμασα η επαναφορά ενός αφηγήματος, το οποίο είναι των παρελθόντων ετών. Ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Κάποτε η χώρα, σε αντιστάθμισμα των Ολυμπιακών Αγώνων που έκανε για την Αθήνα ή των όλων αυτών των έργων που έκανε προς τα εκεί, σκέφτηκε και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο εγχείρημα αναλόγου του διαμετρήματος της Θεσσαλονίκης, που θα ήταν η διεκδίκηση της έξω του 2008. Η προετοιμασία της, δεν θα έλεγα ότι από την απόδειξη αποδείχθηκε, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, ήταν αποτυχημένη, διότι δεν πήραμε την έκθεση. Δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει να βρει γιατί δεν ήταν επιτυχημένη ή πόσο οργανωμένη και σοβαρή ήταν, αρκεί να δει τα αντίστοιχα που έκανε η Σαραγώσα, η οποία τελικά πήρε την έξοδο του 2008. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ήταν υποχρεωτικό η ΔΕΘ, διεκδικώντας μια τέτοια μεγάλη παγκόσμια έκθεση, δεν θα μπορούσε να παραμείνει στον χώρο της. Θα έπρεπε λοιπόν να μετεγκατασταθεί. Αυτό λοιπόν το αφήγημα, μετά το χάσιμο της Expo του 2008 και ελήψη οποιοδήποτε άλλων αφηγημάτων, επανήλθε στο τραπέζι κάποια στιγμή το 2009, ενώ η χώρα, να μην πω ότι πήγαινε στα βράχια οικονομικά, αλλά όσοι καταλαβαίναν τα πράγματα, την βλέπανε την ακτογραμμή με τις δυσκολίες της να πλησιάζει, ανακοίνωσε ότι ό,τι και να συμβεί, και μάλιστα είναι σημαντικά τα λόγια του τότε Πρωθυπουργού, που είπε παρά τις αντίξωες συνθήκες, κάπως δηλαδή το πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι αυτό το πράγμα, εμείς θα πάρουμε τη ΔΕΘ, θα δούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα την πάμε στη Σύνδρο. Έτσι. Με ποιον προγραμματισμό, με ποια στόχευση, με ποια μελέτη, σε ποιον χώρο, αν βρούμε τον χώρο. Συστάθηκε λοιπόν μία επιτροπή εκείνη την εποχή, μία ΑΚΙΑ που την έκανε ο κύριος Σουφλιάς, που ήταν ο αντίστοιχος υπουργός, η οποία όρισε κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες και μη, οι οποίοι συσκέφτησαν, είδαν, έλεγε ο ένας δήμαρχος το Α, έλεγε ο άλλος δήμαρχος το Β, φτάσανε στο τέλος να προκρίνονται δύο περιοχές, μία στο Λαγκαδά και μία στη Σύνδο, και όλοι καταλήξανε με το win-win σενάριο της εποχής εκείνης, ότι να πάει στη Σύνδο, παρόλο που δεν θα είναι έξπο, θα είναι κάτι μικρότερο, αλλά μια που πάμε να το πάμε, και εν πάση περιπτώσει θα πάμε και υποδομές εκεί, δηλαδή με ένα καλό χίλια, με μία κίνηση πολλά καλά θα γίνουν κτλ. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια. Να μην πω φαντασίας, είναι σενάρια τα οποία για να έχουν μία υπόσταση και να μην λέει κανείς ότι εκπονώ, λέω αφηγήματα πολιτικά τα οποία είναι απλώς για λαϊκισμό, θα πρέπει να έχουν μία οντότητα, μία βάση, να λένε ότι έχω ένα πρόγραμμα, θα κοστίσει τόσο, θα εξυπηρετήσει αυτά τα πράγματα, από εκεί θα χάσω αυτό, από εδώ θα κερδίσω το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα τα βάζω κάτω στο τραπέζι οργανωμένα και τα φτιάχνω. Αυτά ποτέ δεν γίνανε. Υπήρχε λοιπόν ένα αφήγημα, μια κουβέντα στον αέρα, η οποία κράτησε μέχρι το 2012-2013, που η έκθεση, στην οποία έκθεση τότε, θα θυμάστε ότι δεν ήταν ΔΕΘ, ήταν και ΔΕΘ, ήταν και Χελέξπο.
Ο ένας νίκαιζε από τον άλλο. Δεν είχε γίνει μάλιστα... η ενοποίηση. Ναι. Ναι, έγινε η ενοποίηση μετά και δεν ξέρω αν θα θυμάστε. Κάπου ψάχνοντας αυτές τις μέρες όλα τα αρχεία είδα το γνωστό θέμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο επαναλαμβάνεται ως κακόγουστο αστείο. Δηλαδή, κάποιος είχε πει τότε πρόεδρος της ΕΛΕΞΟΥ, αν δεν κάνω λάθος, ότι με τα κέρδη που έχει από τα ενίκια της ΔΕΘ μπορεί να κάνει το μισό εκθεσιακό κέντρο μόνος του. Είναι κάπως όπως το FM 100 κάποτε έκανε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τα ευτράπελα, τα οράματα καταλήγουν, ας πούμε, πού καταλήγουν. Εκεί που λοιπόν που καταλήξαμε ήταν ότι το 2015 και μετά, έχοντας ήδη εγκεκριμένη τη μελέτη βιωσιμότητας που έλεγε από τους φορείς της πόλης, που έλεγε ότι πρέπει να παραμείνει εδώ η ΔΕΘ, στην θέση της δηλαδή, ότι η μοναδική λύση είναι η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, η τότε διακυβέρνηση, και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά διάβασα την ανακοίνωση και μια δημοσίευση που έκανε την περασμένη Κυριακή ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο αντίστοιχος αρμόδιος τότε αναπληρωτής υπουργός για το θέμα αυτό που έτρεξε όλο αυτό το πράγμα, προχώρησε, έδωσε την προέγκριση στον φορέα, ο οποίος ζήτησε να κάνει ένα ειδικό χωρικό για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα, για να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν οι διαδικασίες της ανάπλασης στον χώρο του, με τη βοήθεια του τεχνικού επιμελητηρίου της εποχής εκείνης, του 17, του 18, το οποίο προφανέστατα είχε διαφορετική άποψη από αυτήν που είχε το 2008, που δεν λέω ότι ήταν πολιτικά κατευθυνόμενη η Επιτροπή και τα συμπεράσματα του 2008, δεν λέω αυτό, αλλά το επιμελητήριο, κρίνοντας με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, είπε κάποια πράγματα. Ξέρετε, το επιμελητήριο δεν ασκεί πολιτική, δεν καθορίζει, συμβουλεύει τη διακυβέρνηση. Το επιμελητήριο, αντίστοιχα του 2017, συμβούλευσε τη διακυβέρνηση και τη ΔΕΘ, συνενώντας στο να συνταχθεί ένα ειδικό χωρικό σχέδιο. Γιατί? Διότι είχαμε περάσει ήδη 2-3 χρόνια, γιατί το 2014 χάσαμε εντελώς την ευκαιρία στην πόλη αυτή να εγκρίνουμε το υποτιθέμενο επικαιροποιημένο ρυθμιστικό της σχέδιο, το οποίο είχε συνταχθεί κάπου το 12, το 11, το 12, το 13 και χάθηκε αυτή η ευκαιρία, και όλοι αντελήφθησαν ότι ανοίγονται νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, και αυτές οι ευκαιρίες μπορεί να μην προέρθουν από έναν συγκροτημένο σχεδιασμό ο οποίος μάλλον έχασε τις ευκαιρίες του ή από κυβερνητικές επιλογές ή από άλλα πράγματα, αλλά από μικρά παράλληλα έργα, υψίστης όμως σημασίας για την πόλη. Τα δύο πράγματα εκείνη τη στιγμή που ξεκινούσαν και δείχναν, αν θέλετε, και τη σπουδή της κυβέρνησης εκείνης της εποχής να κοιτάει και ανατολικά και δυτικά ή και στο κέντρο της πόλης ή και δυτικά, ήταν δύο ειδικά χωρικά που ταυτόχρονα ξεκινήσανε, ένα της ανάπλασης της ΔΕΘ και ένα της ανάπλασης του Παύλου Μελά, που ήταν ένα πρώην στρατόπεδο που το παραχώρησαν στον Δήμο της περιοχής και βοηθήσανε στο να γίνει ένα ειδικό χωρικό, δώσανε μία προέγγιση κτλ. Είναι δύο έργα τα οποία είναι σχεδόν κοντά. Είναι δύο έργα πολύ σοβαρά για την πόλη, το ίδιο σημαντικά, και νομίζω ότι και αριστερά και δεξιά, και στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης, θα παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τα καινούργια πράγματα που θα έρθουν στην πόλη. Επιτρέψτε μου λίγο να δούμε επιγραμματικά κάποιες από τις ενστάσεις που βάζουν οι δήμαρχοι, για να δώσουμε και κάποιες. Να δώσετε εσείς κάποιες απαντήσεις για το τι θα συμβεί αν βρεθούν αρχαία. Ένα από τα διλήμματα που θα ήταν καλό. Εγώ δεν μπορώ να απαντώ στους δημάρχους. Δεν είναι τέτοιος ο ρόλος μου. Διότι δεν μιλάμε με ισότιμο. Ωραία, απαντήστε το σε μένα ως ερώτηση. Να σας το απαντώ είναι σε εσάς. Ένα από τα διλήμματα εγώ που παίρνουν και βλέπουν τη δημοσιότητα. Με αυτή την έννοια τώρα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Σμερλή, το εξής πράγμα. Πρώτον, όποιος μετέχει στο δημόσιο διάλογο για αυτά, να καθίσει να διαβάσει πρώτον τη μελέτη. Να διαβάσει όλα τα δεδομένα της εποχής, όλα τα δεδομένα τα οποία συνιστούν το φάκελο, και από εκεί και πέρα να αρχίσει να τεκμηριώνει τον αντίθετο λόγο του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εγώ δεν το θα ποσοστό να, πρασίνου, να μην υπάρχει αντίθετος λόγος. Το ποσοστό πρασίνου, το ποσοστό πρασίνου που θα έχει αυτός ο χώρος, κύριε Δούμα. Αρχαιολογική χώρη. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, λέω, και είναι γνωστό. Διατυπώθηκε και ανοιχτά και δημόσια. Θα θυμάστε ότι κατά τη διαβούλευση υπήρχε και μία ημερίδα που έγινε, την οποία την είχε οργανώσει ο αντίστοιχος υπουργός που σας ανέφερα προηγουμένως. Σε αυτήν λοιπόν ήρθαν οι άνθρωποι των αρχαιολογικών υπηρεσιών και είπανε ξεκάθαρα ότι με τις γνώσεις που έχουνε, πάντοτε με τις γνώσεις που έχουνε, με τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους, δεν πιστεύουν ότι θα βρεθεί
στο χώρο της έκθεσης κάτι τόσο σημαντικό, το οποίο μπορεί να ανατρέψει την πορεία του έργου. Μπορεί ενδεχομένως να την καθυστερήσει, διότι οι αρχαιολογικές εξκαφές και έρευνες έχουν τα πρωτόκολλά τους, έχουν τους χρόνους τους, αλλά δεν είναι αυτά που μπορούν να ακυρώσουν, να ακυρώσουν με την καλή έννοια, κατά τους αρχαιολόγους ή με την κακή έννοια για τους οποιοδήποτε άλλους, το έργο mm-hmm. αυτό. Άρα αυτός ο φόβος ότι εκεί θα βρούμε τον τάφο του Μεγαλέξανδρου και ό,τι άλλο δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη αρχαιολογικά, δεν υφίσταται. Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν ευρήματα, τα οποία όμως δεν είναι αυτής της σημασίας, έτσι ώστε να ανατραπεί το έργο. Ο φόβος της... του... Ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ο φόβος της τσιμεντοποίησης σε σχέση με τα ποσοστά πρασίνου. Να μην χρησιμοποιούμε εκφράσεις οι οποίες γενικώς και αορίστως παραπέμπουν σε κάτι, ξέρω εγώ, το οποίο το έχουμε δεμενοποιήσει. Δεν κατάλαβα τι θα πει η τσιμεντοποίηση. Σήμερα έχω έναν χώρο ο οποίος είναι 175 στρέμματα. Είναι όλος τσιμέντο, δεν έχει δείγμα πράσινο. Τώρα το ότι έχει 3 παρτέρια και 5 πεύκα εκεί μέσα, μη φανταστούμε ότι αυτό μπορεί να είναι πράσινο. Από αυτά τα 175 στρέμματα, 170 πόσα είναι, ξεχωρίζουμε πάντοτε τα 10-12 στρέμματα τα οποία είναι παλέτες ΠΟΡ και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ναι, κύριε Δουμά, όμως, επιτρέψτε μου λίγο. Δεν κάνουμε τη σύγκριση του σήμερα με το αποτέλεσμα της ανάπλασης. Κάνουμε τη σύγκριση του ο χώρος να γίνει μητροπολιτικό πάρκο και η έκθεση να φύγει φοιτητικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η μελέτη, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι δήμαρχοι θα άνοιγαν αυτή την κουβέντα ακόμα και αν η έκθεση αποφάσισε να παραμείνει όπως είναι. Γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα-ένα τα πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους. Λοιπόν, πρώτον, η μελέτη της ανάπλασης δημιουργεί 61 ή 62,5 στρέμματα ελεύθερου αδόμητου χώρου, ο οποίος, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει ως αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τέλειωσαν οι διαδικασίες του δηλαδή και ξεκινάει το επόμενο δεκαήμερο, η πρόταση, η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι ένας χώρος πράσινο, ο οποίος προτείνεται να είναι διαθέσιμος στο κοινό της πόλης. Αυτό λοιπόν σημαίνει αυτό που λέω, 60 στρέμματα πράσινο, 61,5. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα. Τώρα, εάν είναι η κάτω γωνιά του οικοδομικού τετράγωνου, αν είναι αυτό, αν είναι εκείνο, αυτά είναι ορισμένες έτσι αρκετά γλαφυρές περιγραφές, οι οποίες προφανώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, για λόγους εντυπωσιασμού ή για λόγους υπερβολής, μπορεί να τα χρησιμοποιούμε, μπορεί να απαξιώνουμε πρόσωπα και καταστάσεις και πράγματα και φορείς, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι ξαφνικά ένας φορέας, ο οποίος εποπτεύεται από το ελληνικό δημόσιο, έχει μετεξελιχθεί σε έναν φορέα ο οποίος στοχεύει στο real estate. Αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι φαντάζομαι ότι ο λόγος τους έχει κάποια αξία. Ή θεωρούν αυτοί ότι ο λόγος τους έχει κάποια αξία. Διότι προσβάλλεται ένας φορέας, προσβάλλεται ένα κράτος το οποίο εποπτεύει αυτόν τον φορέα και εν πάση περιπτώσει προσβάλλεται μια πόλη η οποία μπήκε σε μια διαδικασία αποδοχής της μελέτης αυτής κατά τη διαδικασία της δημοσιοποίησης και της δημόσιας διαβούλευσης της μελέτης. Αυτό λοιπόν γιατί συνεχώς το παρακάμπτουμε. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση να έχω αντίρρηση ή να πω κάτι αντίθετο από αυτά που λένε οι σεβαστοί. Άλλωστε οι περισσότεροι εξ αυτών των δημάρχων είναι και σε προσωπικό επίπεδο φίλοι και συνεργάτες μου σαν επαγγελματίες που είναι. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Στη δημόσια διαβούλευση αυτά μπορούσαν να υποθούν. Υπόθηκαν κάποια αντίστοιχα, όχι αυτού του επίπεδου. Δεν υπόθηκε όμως από πουθενά ότι όλο αυτό συνεπάγεται εδώ και τώρα η έκθεση στη ΔΕΘ, η έκθεση στη ΣΥΔΕ. Από πουθενά δεν έχει προκύψει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι δεν μπορεί να συζητηθεί τώρα? Προφανώς. Είπε, διάβαζα προσεκτικά τον κύριο Φάμενο, λέει, μα η κυβέρνηση τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός, σε επίπεδο, σε επίπεδο ιεραρχίας του, σε επίπεδο κεντρικών του επιλογών, συνεχίζει να πιστεύει και να στοχεύει στην ανάπλαση της ΔΕΘ του φορέα στον ίδιο χώρο. Όλες οι άλλες διαφωνίες, είτε αφορούν μεμονωμένους,
είτε επιστήμονες, είτε οτιδήποτε άλλο. Κατά τον κύριο Φάμελο, εγώ λέω. Και προσωπικές απόψεις. Και διαβάζω. Είναι προσωπικές απόψεις. Ως εκ τούτου, προφανώς έχουν την αξία τους, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Για έναν ο οποίος ήταν ο αρμόδιος υφυπουργός που έτρεξε αυτό το πράγμα. Το θέμα, από ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δούμα. Αν οι προσωπικές απόψεις αντίστοιχα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που σιγά σιγά αρχίζουν να σκέφτονται, όντως κρίμα είναι και η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι αδικημένη, γιατί εκφράστηκαν. Τους τέθηκε το ερώτημα και εκφράστηκαν. Αν των ιδίων οι προσωπικές απόψεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς μια άλλη κατεύθυνση. Και αυτό είναι που θα μας... Όχι, ρητορικά το ρωτάω, κύριε Δούμα. Ναι, αντιλαμβάνομαι το ρητορικό. Αν δηλαδή ξημερώσει μια μέρα αύριο, μεθαύριο, και βρεθούμε ξαφνικά μπροστά στο... Εντάξει, κάναμε την πρώτη φάση για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αλλά τώρα λυπούμαστε πολύ, ακυρώνουμε τα πάντα περί ανάπλασης και πάμε πάλι για δυτικά. Φανταστείτε να ξημερώσει μια τέτοια μέρα. Αυτό εννοώ. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ... Εγώ στην ηλικία που είμαι και μετά από 40 χρόνια στην καριέρα που έχω κάνει, υπάρχουν στιγμές που το βράδυ έχω απλά όνειρα. Εφιάλτες δεν βλέπω. Εφιάλτες μπορεί να βλέπουν άλλοι. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όταν έχω έναν πρωθυπουργό ο οποίος παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση κάτι το οποίο το αποδέχτηκε και το έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα, όχι εξαγγελώντας το στη ΔΕΘ, διότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν είναι πάντοτε και αυτό το οποίο, ας πούμε, θα έπρεπε να μας χωροποιεί, διότι συνήθως δεν υλοποιούνται. Το εξήγηλε με κάθε τρόπο, όπου μπόρεσε και με πράξη έδειξε ότι το τρέχει. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να κάποιος να επαναχωρήσει. Με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Γιατί λέω με τα δεδομένα? Διότι δεν έχουν προκύψει καινούργια δεδομένα, τα οποία δεν τα ξέραμε 1,5 χρόνο πριν, όταν γίνονταν η δημόσια διαβούλευση. Τώρα θα μου πείτε, πού ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι συγκεκριμένοι, που λένε ότι κάποιο ενδιαφέρον έχει? Και οι άλλοι θα ρωτούσε τους ίδιους που ήταν, δεν ξέρω. Τι, εγώ δεν κάνω έλεγχο για κανέναν και ότι μου πέφτει και λόγος. Είναι που μεσολαβούν εκλογές, κύριε Δούμα, πολύ συχνά. Τώρα πολιτικό είναι το θέμα. Πολιτικό είναι το θέμα και δεν αγγίζει εσάς. Το καταλαβαίνω, επειδή θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο. Εμένα τι με αγγίζει? Εμένα τι με αγγίζει, σαν πολίτη αυτή τη πόλη? Με αγγίζει το εξή, ότι μέσα από τις κουβέντες που έχουν ακουστεί αυτές τις ημέρες, μου επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο το γνώριζα και σε προσωπικό επίπεδο, που το είπε ο Μιχάλης ο Αλεξανδρίδης, ότι μιλώντας κάποια εποχή με τον Λαλιώτη, του είπε ο Λαλιώτης, εν εξάλλου για τη Θεσσαλονίκη, ότι εκεί πάνω δεν ψάχνουν αφορμή για να συζητήσουν κάτι, ψάχνουν μια αφορμή για να διαφωνήσουν με κάτι. Αυτό το έχουμε δει το σενάριο να παίζεται πολλές φορές. Βεβαίως, ποιος μας θέτει? Προφανώς το αθηνοκεντρικό κράτος. Θα ξεχάσατε ότι το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα τελευταία, ίσως το τελευταίο έργο που έχει γίνει σε αυτή την πόλη μετά την πολιτιστική, δηλαδή με κάτι 10-15 χρόνια το ένα διαφορά με το άλλο. Πήρε απόφαση ο Σιμίτης, ο τότε πρωθυπουργός, είπε τέρμα οι κουβέντες, δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς, τι λένε οι άλλοι. Έγινε, το βάζω εδώ και ξεμπερδέψαμε. Αναγκάστηκε, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη γίνονται έργα μόνο με άνωθεν επιβολή, διότι η πόλη δεν έχει την δυνατότητα να συνονοηθεί μεταξύ της, όχι για να απαιτήσει κάτι από την Αθήνα, για να υλοποιήσει αυτό που της προσφέρεται μια, της προσφέρεται δυο και μετά το διώχνει. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα. Κύριε Δούμα, να το ψάξουμε αλλού. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείτε. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Ναι. Δεν το κλείνουμε όμως εδώ το θέμα. Θα το συζητήσουμε ξανά. Είμαι σίγουρη ότι θέλουν να τοποθετηθούν. Στέκομαι πάντως σε κάτι σημαντικό. Ο καθήλυνα αρμόδιος δήμαρχος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είπε ότι αυτή η υπόθεση για αυτόν τελείωσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι. Αυτό μας το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος πριν από λίγο, όπως το είπε ο κύριος Ζέρβας, το είπε και ο κύριος Κυριζίδης. Το είπε ξεκάθαρα. Έτσι ακριβώς. Το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Ζέρβας. Εντελώς ξεκάθαρα. Αυτό ήταν πέρσι η κουβέντα. Για μας τελείωσε η κουβέντα. Μάλιστα. Αυτό είναι ουσίας πράγμα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Παρακάτω έχει άνω τελεία στο θέμα, κύριε Δούμα, και εμείς θα το δούμε ξανά τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Για μας παρακάτω έχει διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή πολύ σύντομα για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.